Από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για μπάνιο κοντά στο Ηράκλειο παραμένει και φέτος η παραλία της Αγίας Πελαγίας και Δικαίως. Ντόπιοι και τουρίστες δίνουν μάχη για μια ξαπλώστρα, καθώς όπως εξηγούν, αυτές τις μέρες επικρατεί το αδιαχώρητο. Να άρχισε 8:30-9 η ώρα και να υπάρχουν πετσέτες πάνω στις ξαπλώστρες και να μην μπορεί να κάτσεις. Κρατημένες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και εγώ έρχομαι τώρα από το Ηράκλειο, από την Αθήνα βασικά, αλλά στο Ηράκλειο μένω. Και ήρθα εδώ 8:30 ώρα και ήταν γεμάτο παραλίες με πετσέτες. Γεμάτο. Αναγκάστηκα και εγώ, σαν Έλληνας, την έβαλα στην άκρη και έκατσα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. 8 παρά. Και τι ώρα γέμισε η παραλία? Ήταν γεμάτη, κρατούσα τις ξαπλώστρες οι τουρίστες. Ηλιοθεραπεία, ξεκούραση και μπάνιο στα διαυγή καθαρά νερά με θέα στο νησάκι της Δίας επιλέγουν οι λουόμενοι, οι οποίοι φροντίζουν να έρχονται από νωρίς στην παραλία για να βρουν μια καλή θέση. Πολλές πετσέτες απλωμένες, χωρίς να είναι εδώ οι θαμώνες. Εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει κάτι ας πούμε, να γίνει γιατί χαλάει το σχήμα εδώ. Πάντως, σαν παραλία είναι υπέροχη, ο ήλιος είναι πολύ καυτός, η ατμόσφαιρα πάρα πολύ καυτή. Περνάμε ωραία, όχι άγχος, πάμε παρακάτω. Αύγουστος πλέον και η τουριστική κίνηση έχει κορυφωθεί με τους επιχειρηματίες της περιοχής να δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία της φετινής σεζόν. Από το μεσημέρι και μετά, αρκετός είναι ο κόσμος που επισκέπτεται τα γύρω καταστήματα για καφέ και φαγητό δίπλα στο κύμα. Πλέον έχει γεμίσει με Έλληνες, με ξένους, γίνεται χαμός. Έχει πολύ κόσμο. Φαΐ μέχρι βράδυ, κολύμπι και βολεύει κιόλας, είναι δίπλα στην παραλία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ξαπλώστρα. Τι ώρα ήρθατε σήμερα? Στις 11. Είχε ήδη γεμίσει η παραλία? Ήταν ήδη γεμάτη, τυχεροί είμαστε που βρήκαμε ένα πάρκινγκ. Και μπορεί οι ξαπλώστρες να μην φτάνουν για όλους, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που έρχονται οργανωμένοι με δικό τους εξοπλισμό για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα.